Λοιπόν, κύριε Παπατσιάπου, όπως το είπαμε, εδώ η τράπεζα, βάζω εδώ την υπογραφή μου εδώ που βλέπετε, ναι. Υπογράφω αυτή τη στιγμή, αφήνω κενό το ποσό, 1,5 δισεκατομμύριο δάνειο να λαμβάνεις να σχοληγήσει η τράπεζα, το σημείο να το έχει τίποτα. Ένα δισεκατομμύριο που ζήτησα. Εσείς ένα ζητήσατε, αλλά η τράπεζα δική μας μπορεί να δώσει εσάς ένα, κύριε Παπατσιάπου. Σε εσάς ένα δισεκατομμύριο, τι δηλαδή θα εκτεθούμε, θα το μάθουν κάποιοι και θα γελάρουν μαζί μας, κύριε Παπατσιάπου. Θα σας ευχαριστήσουμε εμείς, κύριε Παπατσιάπου. Τι είναι για εσάς 1,5 δισεκατομμύριο και 1,5 και 2, καταλάβατε. 1,5 δις. Τα στοιχεία τα εδώ είναι γνωστά, δεν είναι ανάγκη. Λοιπόν, πάρτε το αυτό, σημειώστε τους όπως θέλετε, γράψτε τι θέλετε. Δεν μου λέτε για να πάρω αυτό το δάνειο, ναι. Χαρτιά χρειάζεται να φέρω. Χαρτιά εσείς, κύριε Παπατσιά. Το πρόσωπο το δικό σας ακτινοβολεί τέτοια ειλικρίνεια. Δηλαδή το όνομα το δικό σας είναι ο καθρέφτης του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου. Είναι δυνατόν να ζητήσουμε χαρτιά από εσάς, κύριε Παπατσιά. Δηλαδή, δεν ξέρω να σας φέρνω σε δύσκολη θέση από αυτό το δάνειο. Μα αστείευεστε. Σε δύσκολη θέση με φέρνετε γιατί θέλω να σας δώσω κι άλλα και δεν τα δέχεστε, κύριε Παπατσιά μου. Ναι. Κύριε Παπατσιά, εσείς. Εσείς είστε η τράπεζα η ίδια, κύριε Παπατσιά. Καταλάβατε, θέλω να σας πω. Οπότε θέλετε και μην το ξαναπείτε αυτό. Δηλαδή σε ανθρώπους σαν εσάς, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δίνουμε χρήματα. Γιατί να χαλάτε τα δικά σας τα λεφτά στην Ελβετία. Αφήστε τα στην Ελβετία, κύριε Παπατσιά, τα λεφτά. Ναι. Χαλάτε τα δικά μας, κύριε Παπατσιά μου. Κύριε Παπατσιά. Και δεν μου λέτε σε πόσο καιρό πρέπει να το εξοφλήσω αυτό το δάνειο. Σε άπειρο. Έχετε χρόνο άπειρο να μας εξοφλήσετε όποτε θέλετε. Τη Δευτέρα παρουσία μπορείτε να εξοφλήσετε. Τη Δευτέρα παρουσία, κύριε Παπατσιά. Όποτε θέλετε, κύριε Παπατσιά, ό,τι θέλετε. Σας είμαι υποχρεωμένος, δηλαδή είναι τιμή μας, δηλαδή η τράπεζά μας, τα έγγραφά της, να έχει πάνω την υπογραφή σας. Είναι τιμή μας αυτό. Είναι τιμή μας και είναι αιώνια υποχρέωσή μου που μου δόθηκε ευκαιρία να σας εξυπηρετήσω έστω και σε αυτό το ελάχιστο. Σας ευχαριστώ, κύριε Παπατσιά. Αυτά που σας λέω τώρα, σας τα λέει ο αδερφός σας. Καταλάβατε. Σας τα λέει δηλαδή ένας άνθρωπος μέσα από τα βάθη της καρδιάς του. Σας είμαι υπόχρεος 1000 φορές, κύριε Παπατσιά. Ό,τι θέλετε. Και 5 και 10 και 10 δισεκατομμύρια και 300 δισεκατομμύρια, ό,τι θέλετε εσείς. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, στο καλό να πάτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπατσιά. Ευχαριστώ. Τον κύριο Παπατσιά, παρακαλώ, συνοδεύστε τον. Ναι. 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 Να κάτσε, δεν είναι τελευταία αυτή. Ναι, να κάτσε, κάτσε. Κάτσε τώρα για αυτό το ερώτημα. Είμαστε να κλείσουμε τώρα κανονικά. Τώρα που δέμε. Λοιπόν, εδώ είναι το αυτό. Ζούγας, ε. Ζούγας. Λοιπόν. Λοιπόν, εσείς εδώ ετάστε το ποσό των... 1 εκατομμύριο θέλετε, κύριε Στεγαστικό. 1 εκατομμύριο, ναι. 1 εκατομμύριο. Μάλιστα. Κοιτάξτε, το ποσό αυτό βασικά, όταν εγώ βλέπω 7ψήφιο αριθμό, αρχίζω προβληματίζω. Γιατί είναι μεγάλο ποσό αυτό. Ξέρετε, μια τράπεζα. Τα λεφτά είναι στο δρόμο. Λοιπόν, είναι δύσκολο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καταδύναμο, διότι η πολιτική της τράπεζας είναι να βοηθάει τον απλό, το φτωχό πολίτη. Η πολιτική της τράπεζας όμως αυτής. Το θυμάστε, ναι, το καταλαβαίνω. Να σας εξηγήσω. Η τράπεζα έχει και έναν κοινωνικό προορισμό. Ετηρώ όλες τις προϋποθέσεις. Είμαι πλημμυροπαθής. Με καλύπτει ο νόμος και θα ήθελα να με ρυμνήσετε και διευθυντά. Έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια. Για να μπορέσω να πάρω και εγώ το δάνειο, γιατί μένουμε συνεχώς έξω με όλη την οικογένεια. Ό,τι νομίζετε, κάντε. Ναι, έχετε αποπλημμύρα. Ναι, αποπλημμύρα. Έχετε πλημμυρίσει κατά τον ναι, ναι, ναι. Ναι, το είδαμε, το είδαμε. Με ενημερώσατε. Στην έκθεση το είδαμε, κύριε, δεν μας τα ξαναπείτε, το είδαμε. Κοιτάξτε, βασικά θα μου φέρετε ένα πιστοποιητικό γεννήσεως, θα μου φέρετε αρχικά. Είναι απαραίτητο αυτό. Πώς, δεν πώς θα δούμε ότι είσαι ο ίδιος. Εγώ ίδιος. Αγαπητέ μου, αυτό το ξέρεις εσύ και η μάνα σου. Η τράπεζα πώς ξέρει ότι είσαι εσύ. Α, βέβαια, δεν θα είμαι εδώ εγώ. Πώς θα το ξέρω αυτό το πράγμα. Σωστό. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα το βασικό. Εδώ έχουμε μια κατάσταση, περίμενε. Λοιπόν, θέλω πιστοποιητικό γεννήσεως, μετά στη συνέχεια. Θέλω να μου φέρεις φορολογική ενημερότητα 30 τελευταίων ετών. Ναι. Με τη μέλη γενέστε. Ποιος είσαι, μπορείς να είσαι πατεώνας. Όχι, κυρία. Είμαι πώς είσαι. Έτσι, η τράπεζα σου δίνει λεφτά. Πώς θα δίνει. Το Πασόκ έλεγε ότι θα καταργήσει την γραφειοκρατία. Έτσι, είσαι και τα 2 σελίδες πράγματα να... Μα την καταργήσαμε, αγαπητέ μου. Ήταν 11 πριν. Πώς θα, έτσι. Λοιπόν, θέλουμε 6 δηλώσεις του νούμερου 105. 6 δηλώσεις είναι αυτές του νούμερου 105. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει μια λίστα, ένα μακρινάρι. Στο δίνω εδώ διπλωμένο. Θα πας στην γραμματέα έξω να στο υπογράψει. Λοιπόν. Θα μου τα φέρεις αυτά τα έγγραφα και μετά συνέχεια θα δούμε. Λοιπόν, τελειώνουμε. Δεν μου λέτε, ναι. Αυτό το δάνειο πέστε μου τι τόκο θα έχει για να είμαι ενημερωμένος. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, επειδή σου είπα, η αποστολή της τράπεζας είναι κοινωνική για να τελειώνουμε κατά κλείδι. Λοιπόν, το τόκος που είναι το τελευταίο που θα σε απασχολεί, γιατί είναι τίποτα, είναι ασήμαντος. Ασήμαντος. Λοιπόν, τόκος είναι 30% αρχικά, είναι 5% η προμήθεια της τράπεζας που πρέπει να πάρει, ναι. Είναι 8% το ΕΦΤΕ. Το οποίο... ΕΦΤΕ. Το ΕΦΤΕ, φόρος κύκλου τραπεζικών εργασιών, ο οποίος έχει καταργηθεί κανονικά επισήμως, αλλά εμείς τον κρατάμε ως παραδοσιακή παλαιά τράπεζα, τον κρατάμε, είναι γύρω στους 6%. Μάλιστα. Η προμήθειά μου, η δική μου, διότι εγώ θα μεσολαβήσω να πάρεις ένα δάνειο. Θα πληρωθούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα τρέξουν για σένα. Τι είναι αυτή η δούλη σου. Όχι. Δεν πρέπει να πληρώσεις κανονικά. Τι είναι αυτό το ποσό το οποίο πρέπει εγώ να συμπεριλάβω, εις τον δανείο, εις τα τοκοχρεωλήσια κτλ. Να βγει ένα συνολικό.
Το οποίο θα σου αναλογεί γύρω στο 50% με 55. 5 πάνω, 15 κάτω είναι το ίδιο. Θα το υπομισθώ αφού είναι απαραίτητο. Δεν μου λέτε κάτι. Ναι. Πέστε μου τουλάχιστον πότε θα βγει αυτό, γιατί ξέρετε, μένουμε ένα χρόνο με την οικογένεια έξω στο ύπαιδρο. Ναι, μας τα βλέπετε. Εσύ το βιάζεις αυτό το δάνειο. Πότε θες. Μα σας είπα, όσο γίνεται πιο σύντομα, γιατί κρυώνουμε, μένουμε έξω με τα παιδιά μου, με αυτά όλα. Εντάξει, λοιπόν, φέρε μου τα χαρτιά αυτά που σου ζήτησα, κάνεις διαδικασία εδώ και σε ένα χρόνο πάλι τα ξαναλέμε. Μα τι σε ένα χρόνο, κύριε, σας λέγω μένω έξω, κρυώνομαι, το καταλαβαίνετε. Και τι θα κάνουμε, αγαπητέ μου, να σας αρχίσουν να πέρσι. Ας ερχόσουν πέρσι, αγαπητέ μου. Μα φέτος γίνανε πλημμύρες. Μα τώρα ήρθες εσύ και εγώ τι φταίω, κύριε, που γίνανε τώρα οι πλημμύρες. Τι να κάνω, κύριε. Δηλαδή εσύ άντρα θέλω τώρα τον εθένα. Εμείς πάμε να συμπεριδίσουμε και πώς μας βάζεις και χέρι από πάνω. Συγγνώμη, θα μένω έξω μέσα στο κρύο με την οικογένειά μου. Όχι, τώρα αυτά δεν σας παρακαλώ. Το λέμε σε παρακαλώ, αγαπητέ μου, σε παρακαλώ, μου τρως το χρόνο. Αυτά είναι υπερβολές τώρα που λες, θα μένεις στο κρύο, τώρα έχει άνοιξη. Το έξω τραβιέται.